Καλώς. Εδώ κάνεις εστάσεις. Εδώ τις κάνει μόνο. Αυτό να κάνεις πράγματα. Πρέπει να κάνεις. Γεια σας. Μορφολογία, τρίκαλα γκρεμμένα. Με κοινά προβλήματα, κοινές αγωνίες, όπου χρειάζεται να κάνουμε πράγματα και να στηρίξουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Εννοείται. Αυτό περιμένουμε την δράση από το κέντρο, έτσι να στηρίξουμε τον κόσμο τους πολίτες, ώστε να, αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει και το βλέπουν όλοι, να γίνει μια συνήθεια στην καθημερινότητά τους. Αυτή η αλλαγή ψυχολογίας, η βελτίωση της ψυχολογίας, να φέρει και μια μόνιμη βελτίωση για την καθημερινότητα. Γιατί αυτό είναι ο στόχος της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας και της εκάστοτε κυβέρνησης, ιδιαίτερα όμως της κυβέρνησης δική μας, του κ. Μητσοτάκη. Ο στόχος είναι να βελτιώσουμε την πραγματικότητα και την καθημερινότητα στον πολίτη. Δηλαδή ο πολίτης κάθε μέρα ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα στη ζωή του. Τι πρόγραμμα έχουμε. Και ακόμα καλύτερα όταν έχουμε ανθρώπους σαν εσάς που είστε από ένα γειτονικό νομό και πιστεύω ότι μας καταλαβαίνετε και θα βοηθήσετε όσο μπορείτε τον νομό. Τα προβλήματα είναι κοινά. Ναι. Οι προκλήσεις είναι κοινές και αυτά που πρέπει να γίνουν είναι άμεσα. Είμαστε από ένα νομό, μικρή καλλιέργεια, μικρές εκτάσεις, μικρές εκμεταλλεύσεις. Πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα, πολλά τα προβλήματα. Και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη διάθεση των προϊόντων και στην τιμή πώλησης των προϊόντων. Νούμερο ένα προτεραιότητα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενείου ομέγα. Και όταν λέμε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, δεν είναι μόνο το κόστος, είναι και η τιμή πώλησης. Γιατί μπορεί για παράδειγμα το Dacia να έχει πολύ, το τσιμπάκι το ξέρετε, να είναι πολύ πιο φθηνό από τη Mercedes ή την BMW ή το Audi, αλλά οι εταιρείες αυτές είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές από την Dacia, γιατί έχουν ένα καλό προϊόν, το οποίο μπορεί να είναι πιο ακριβό, αλλά είναι καλύτερο, έτσι όπως το έχουν επικοινωνήσει, έτσι όπως έχουν κατασκευάσει, έχει προστιθέμενη αξία και έτσι το όνειρο όλων μας ή των περισσότερων από τους ανθρώπους, των ανθρώπων, είναι να αγοράσουν ένα καλύτερο αυτοκίνητο από αυτές τις γνωστές φίλες. Άρα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι μόνο το κόστος, είναι βασικό σχήμα του κόστος, αλλά είναι και η τιμή πώλησης. Τα είπαμε στην Αθήνα και ένα μέρος συμφωνούμε να χαμηλώσουμε το κόστος με ένα διαέριο, με τα αυτά. Εντάξει, μέχρι εκεί. Το 75% από τα 2 δισεκατομμύρια, 300 εκατομμύρια που έρχονται από την ΕΟΚ δεν τα παίρνει ο αγρότης. Έμεσα ή άμεσα, ή με το ενίκιο ή με την καλλιέργεια, τα παίρνει άλλες τάξεις. Πώς να ανταγωνιστούμε εμείς οι Έλληνες αγρότες, τους Ευρωπαίους, που η γη ανήκει σε όλους αυτούς. Θα πρέπει να καταλάβουμε όχι μόνο αυτή την κυβέρνηση, και εμείς οι πολίτες πρέπει να παραχωρήσουμε ορισμένα πράγματα για να επιβιώσουμε στην Ελλάδα.